σας παιδιά, είμαι η Μαρία και καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Είχα ανεβάσει στο Instagram ένα poll. Poll, νομίζω λέγεται. Για το τι βίντεο θέλετε να δείτε τη Δευτέρα, σήμερα δηλαδή. Και θα κάνουμε τα gifts, Valentine gifts ideas. Έχω τις σημειώσεις μου εδώ, γιατί γυρίζω με το κινητό. Οπότε, θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έρχεται το Αγίου Βαλεντίνου, όλοι θέλουμε να πάρουμε δώρο στον αγαπημένο μας ή στις φίλες μας. Αλλά σήμερα θα βρούμε λίγο για τον αγαπημένο μας τα δώρα. Λοιπόν, βρήκα και στο TikTok, με βοήθησε βασικά το TikTok, πιο πολύ. Οι περισσότεροι έχουν κάνει ένα 3-level thing και μπορώ να πω ότι είναι ακόμα καλύτερο, γιατί πιο παλιά που δεν είχαμε βάλει αυτά τα όρια στις σχέσεις, παίρναμε ό,τι να είναι και δεν ήταν και πάντα το πιο ιδανικό για εκείνο το άτομο. Οπότε ξεκινάμε με την πρώτη κατηγορία, που είναι το πιο fresh relationship. Μπορεί να είναι το crush, αυτός που σας αρέσει δηλαδή. Μια νέα σχέση που γιορτάζετε. Η νέα σχέση είναι όταν γιορτάζετε για πρώτη φορά μαζί του Αγίου Βαλεντίνου. Έτσι μετράμε τον Άγιο Βαλεντίνο. Οπότε αν έχετε σχέση κοντά χρόνο, είστε στη νέα σχέση ακόμα, στη νέα περίοδο. Και επίσης και situationship, που μπορεί να κάνετε κάτι αλλά να μην είστε μαζί. Ναι. Οπότε εκεί θα πάρετε κάτι πιο απλό. Μπορείτε να φτιάξετε ένα καλάθι πάλι, αλλά πάλι είπα έτσι, δεν πειράζει. Ένα καλάθι με σοκολατάκια, λουλούδια. Για τα κορίτσια πιο πολύ τα λουλούδια. Αλλά όχι ότι δεν μπορούμε να δώσουμε και σε αγόρια λουλούδια. Τέλος πάντων, στα αγόρια πιο πολύ κάτι σε γλυκό, κάποια δωροκάρτα από τα αγαπημένα του καταστήματα, δεν ξέρω τι άλλο, κάποιο ωραίο ραντεβού. Μπορείτε να του φτιάξετε κάτι γλυκό, τύπου Valentine's μπισκότα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, η αλήθεια είναι. Στην κοπέλα πάλι το ίδιο, με ένα πιο πολύ effort θα έλεγα, θα της άρεσε περισσότερο να φτιάξετε ένα καλάθι με μερικά γλυκά που της αρέσουν ή ένα ωραίο ρομαντικό δείπνο ή πικνίκ. Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ το πικνίκ, οπότε σκεφτείτε το, είναι κάτι ρομαντικό. Αυτά κυρίως. Τώρα στο next level, που είναι το level νούμερο 2, που έχετε πιο πολλά χρόνια μαζί, κυρίως, ότι έχετε σχέση πάνω από 2 με 3 χρόνια, που ακόμα θεωρείται νέα σχέση. Εκεί έχετε μάθει λίγο περισσότερο τον άλλον, οπότε κάτι σε DIY gifts, αν θέλετε μπορώ να βάλω μερικές εικόνες σε... Όχι αν θέλετε, θα βάλω μερικές εικόνες να δείτε κάπου εδώ, όσο μιλάω. Κάποιο μπουκέτο με τα αγαπημένα τριαντάφυλλα της κοπέλας. Πάλι τα αγαπημένα γλυκά, ένα καλάθι, αλλά αυτή τη φορά μπορείτε να βάλετε και πιο personal stuff, τύπου μια κουβέρτα. Χρωματιστές κάλτσες, είναι το καλύτερο πράγμα. Να φτιάξετε κάποια footer ή t-shirt και να είναι τα ίδια. Θα βάλω φωτογραφίες να καταλάβετε τι εννοώ. Επίσης, κάτι που να της αρέσει, κάτι να φτιάξετε που να της αρέσει. Μπορεί να το είπα και πριν. Ναι. Το level 3 είναι το αγόρι των πολλών χρόνων, δηλαδή έχετε σχέση
πάνω από 3 χρόνια. Μπορεί να είναι ο σύζυγός σας, να έχετε παντρευτεί, να έχετε αραβωνιαστεί. Είναι ο πατέρας των παιδιών σας. Δεν νομίζω ότι έχω τόσο μεγάλο κοινό, αλλά να έχω πατέρας των παιδιών σας. Μπορείτε να φτιάξετε πάλι ένα personal gift basket με πράγματα που του αρέσουν. Και γενικά μετά από χρόνια μπορείτε να, επειδή έχετε μάθει τι αρέσει τον άλλον, να κλείσετε κάποιο game night που να του αρέσει. Π.χ. golf, να περάσετε μαζί τη μέρα σε ένα golf center ή bowling. Να κάνετε γενικά πράγματα που αρέσουν και στους δύο ή αρέσει στον έναν από τους δύο λίγο περισσότερο. Για τις γυναίκες, για τις κοπέλες μάλλον, εγώ προσωπικά θα προτιμούσα κάτι σε σπα, μια χαλαρωτική μέρα, ένα full πακέτο εκεί πέρα, να περάσει όλη η μέρα με μασάζ, με σάουνα, ό,τι καλύτερο. Ένα ρομαντικό δείπνο που θα έχει φτιάξει ο παρτενέρ σου ή κάτι γλυκό, π.χ. μπισκότα, κέικ, να έχει γίνει το effort, να είναι λίγο πιο μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ας πούμε στα μπισκότα θα μου άρεσε ρόζε, food coloring και τέτοια. Και μετά personalized gifts, μπορεί να είναι ένα κολιέ που να μπορείτε να βάλετε φωτογραφία μέσα. Έχω δει στο Instagram κάτι κολιέ μικρά που τα βάζεις κοντά στο μάτι σου και φαίνεται μία φωτογραφία που έχετε επιλέξει να βάλετε στο κολιέ. Νομίζω αυτά είναι μία καλή αρχή για δώρα. Θα βάλω φωτογραφίες παντού. Αν θέλετε γράψτε στα comments τι άλλο θα σας άρεσε σε δώρα, να παίρνουμε ιδέες όλοι μαζί. Κεριά επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον να υπάρχουν. Εμένα μου αρέσουν, οπότε είναι ένα καλό δώρο για το Αγίου Βαλεντίνου. Δεν ξέρω τι άλλο να βάλω. Οπότε περιμένω στα comments τις δικές σας ιδέες και τα λέμε την επόμενη φορά. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe, comment down below θα θέλετε να δείτε την επόμενη φορά σε αυτό το κανάλι. Κάντε ένα share για να μεγαλώσει αυτή η οικογένεια στο YouTube. Πατήστε το καμπανάκι για να σας έχετε ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβάζω καινούργιο βίντεο. Νομίζω αυτά. Καλά με την επόμενη φορά. Kisses! Bye!